απόγευμα Τετάρτης και καλό μήνα. 6 λοιπόν Οκτωβρίου μπήκαμε στον μήνα του Αγίου Δημητρίου, όπως λέμε. Βέβαια, αφού αυτός ο μήνας είναι αφιερωμένος και στα Δημήτρια, να ξέρουμε και να το πούμε. Καλό μήνα λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, και όπως σας είχα τάξει, κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα θα κάνουμε το αφιέρωμα στους λογοτέχνες, στους ποιητές, στους δημιουργούς αυτούς, γενικά στους δημιουργούς, στους συγγραφές. Καλεσμένη μου είναι η Σμαραγδή Μητροπούλου, και νομίζω ότι το όνομά της αρμόζει με όλη της την προσωπικότητα. Βέβαια, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω για αυτά που ζήσαμε όλη αυτή τη βδομάδα. Να ανακοινώσω τις εκλογές των Κρητών που είναι αυτή τη βδομάδα και θα πρέπει όλοι οι Κρήτες να συμμετέχουν στις εκλογές. Θα είναι την Κυριακή αυτή από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Κρήτες, πρέπει να πάρετε τα ενία και να ψηφίσετε και να συμμετέχετε στο Σύλλογο, γιατί δεν είναι μόνο οι ψήφοι, πρέπει να συμμετέχουμε, να ενδρέουμε ώστε να κρατηθούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Να πούμε ότι ο Σύλλογος Κρητών Νέας Σμύρνης είναι ένας σύλλογος που είναι από το 46-47 εδώ στη Νέα Σμύρνη, και είναι κρίμα ένας σύλλογος με τόσα χρόνια πορεία να μην έχει μεγάλη συμμετοχή και να μην έχει πολλά μέλη. Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι Κρήτες να τον αγκαλιάσουμε, γιατί η Νέα Σμύρνη έχει πολλούς κρητικούς και θα πρέπει να έρθουμε στο Σύλλογο και να τον αγκαλιάσουμε. Να υπενθυμίσω για τις Ιωνικές γιορτές που σήμερα οι Ιππειρώτες μας έχουν τάξει ωραία κεράσματα και μας περιμένουν στην αγκαλιά τους από τις 8 και μετά. Να πούμε για την όμορφη βραδιά που έκανε ο Δήμος της Νέας Σμύρνης τη Δευτέρα και συμμετείχε και η χοροδία του Δήμου και ακούσαμε πολύ ωραία τραγούδια. Και γενικά οι Ιωνικές γιορτές φέτος είχαν πολύ ωραία θέματα. Οι Κρήτες εχθές πάλι δώσαν το παρόν τους με τα κεράσματά τους, με το αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη, με τον αγαπημένο μας φίλο το Ζαχαριουδάκη να παίζει τον Κεχαγιά και όλους τους αγαπημένους μουσικούς που δώσανε την ψυχή τους, την καρδιά τους και το ταλέντο τους και τη μουσική τους να μας διασκεδάσουν. Και σιγά σιγά, από ό,τι βλέπετε, μπαίνουμε στην κανονικότητα. Αυτό να μας ευχαριστεί και να λέμε ότι το 22 θα μας βρει όντως με ανοιχτές καρδιές, μαγαζιά, πολιτισμό και όλα θα πάρουν τη σειρά τους πάλι. Για να μην σας κουράσω όμως όλο, να σας συστήσω την καλεσμένη μου, την Σμαραγδή. Σμαραγδή. Οπα. Σμαραγδή Μητροπούλου. Εγώ νομίζω, Σμαραγδή μου, όμως, ότι είσαι Σμαράγδη έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, από αυτά που έχω διαβάσει για σένα, ναι. Από το βιογραφικό σου, από το βιβλίο σου, νομίζω ότι το όνομα που σου έδωσε ο νονός σου κάτι μυριζόταν, ότι θα ήσουν ένα διαμάντι, ένα Σμαράγδη, όντως και στη ζωή. Ξέρω ότι είσαι καθηγήτρια. Να σε καλησπερίσω. Καλησπέρα, Λυδία μου. Καλησπέρα σε όλη την παρέα που μας παρακολουθεί. Να πω ότι... Περίμενε να δω κάτι. Έπαιζε και η μουσική συγχρόνως. Εντάξει, πρέπει. Καλώς σε βρήκαμε. Και βέβαια βλέπω εδώ πέρα το βιβλίο «Λέξεις καθρέφτες». Είναι ένα από τα πολλά σου βιβλία. Το πέμπτο. Το πέμπτο. Ναι. Λοιπόν, επειδή είσαι μεγάλη ιστορία, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τη μικρούλα Σμαραγδούλα και πώς ξεκίνησε τις γνώσεις της, γιατί ξέρω ότι έχει σπουδάσει. Θα ήθελα λίγο να μας τα πεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μικρή Σμαραγδούλα. Από τη μικρούλα Σμαραγδούλα λοιπόν, δηλαδή με γυρίζεις μισό αιώνα πίσω. Όχι, τώρα μην τα μαρτυράμε όλα. Εγώ σου έχω για 25 τώρα, τι είναι αυτά που λες. Λοιπόν, η μικρούλα Σμαραγδούλα μεγάλωσε σε μία πόλη, μικρή πόλη, της Νότιας Πελοποννήσου, τη Μεθόνη Μεσσηνίας, την Καστροπολιτεία του Μοριά, έτσι όπως τη λέω, ιδιαίτερη πατρίδα μου και πολύ αγαπημένη. Από μικρή, μεγάλωσα με νανουρίσματα, με παιδικά τραγούδια, με παραμύθια, με βόλτες στο κάστρο με τους γονείς μου,
Οπότε όλα αυτά σιγά σιγά άρχισαν να διαμορφώνουν τη Σμαραγδή, η οποία εξελίχθηκε σε αυτό που είναι σήμερα. Mm-hmm. Μεγάλωσα λοιπόν στη Μεθόνη Μεσσηνίας, έβγαλα το λύκειο στην Καλαμάτα, μετά έρχονται οι σπουδές στην Αθήνα, στο Ιστορικό Αρχαιολογικό, στη συνέχεια το μεταπτυχιακό στην Αγγλία. Άρα σπούδασες πρώτα αρχαιολογία, ε. Ναι, Ιστορικό Αρχαιολογικό και το μεταπτυχιακό στην Αρχαία Ιστορία, στο Κάρδιφ. Ωραίο αυτό. Σ' αρέσει η ιστορία γιατί μαθαίνεις πράγματα για πιο παλιά και αυτό, ε. Είναι ωραία η ιστορία και εμένα μου αρέσει. Mm-hmm. Όχι μόνο μαθαίνουμε, αλλά και μας διδάσκει η ιστορία. Τη φετινή χρονιά διδάσκω Θουκυδίδη στην πρώτη ηλικίου και στάθηκα σε ένα σημείο εκείνο έτσι που μου κάνει πάντα ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι που λέω ότι όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει ίδια, δυστυχώς τα άσχημα που συμβαίνουν σε κάθε εποχή θα παραλαμβάνονται. Το παραφράζω λίγο. Το βλέπουμε όμως αυτό τι συμβαίνεται και τι ιστορίες επαναλαμβάνονται. Mm-hmm. Αν δηλαδή το πάρουμε, βλέπουμε ότι συμβαίνει αυτό. Η ιστορία επαναλαμβάνει. Υπάρχουν οι προδότες, υπάρχουν οι έτσι, δηλαδή γίνονται ξανά και ξανά. Γιατί είναι αυτό που δεν αλλάζει, τι είπε ο Θουκυδίδης. Ότι όσο η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει και παραμένει ίδια. Και πώς να αλλάξει η φύση μας, δηλαδή. Να αλλάξει το συναίσθημά μας. Ακριβώς, το να γίνουμε πιο ανθρώπινοι. Αυτό να εξελιχθούμε. Αυτό προσπαθήσανε να κάνουν οι θρησκείες, έτσι δεν είναι? Σε κάποιο βαθμό, ναι. Και το έχουν κάνει όμως, έχουν βελτιώσει, γιατί αν δεν υπήρχαν οι θρησκείες θα τρώγαμε ο ένας τον άλλον, ναι. Ακριβώς αυτό. Άρα νομίζω ότι ο Χριστός το έκανε αυτό που ήρθε. Ο Θουκυδίδης βέβαια ήταν πριν τον Χριστό και γι' αυτό το είπε. Εντάξει. Για πάμε και σπούδασες αρχαιολογία μετά. Ιστορία της αρχαιολογίας. Ναι, έκανα το μεταπτυχιακό στην Αγγλία, επέστρεψα μετά στην Ελλάδα, δούλεψα στην ιδιωτική εκπαίδευση, δούλεψα και ως μεταφραστής και ως επιμελητής κειμένων. Μετά, όσο να μπήκα πια αναπληρώτρια στο δημόσιο σχολείο, η εκπαίδευση είναι μεγάλη μου αγάπη, μαζί με τη συγγραφή, και μετά από 13 χρόνια περιπλάνησης στο Αιγαίο, φέτος πια στην Αθήνα, πια ως πρωτοδιόριστη, στους μόνιμους. Συγγνώμη, πόσο. Λοιπόν, επειδή είναι η δεύτερη κοπέλα που γνωρίζω που διορίστηκε, είχα μία φίλη συνάδελφο στο δικηγόρο που δουλεύω, φιλόλογο, που η κοπέλα δούλευε 15 χρόνια στο δικηγορικό γραφείο, σαν γραμματιακή υποστήριξη. Και διορίστηκε. Α, μένει έγκυος δίδυμα και διορίζεται. Ήταν η χρονιά της, ήταν, ναι. Και ήταν 48 χρονών που διορίστηκε. Δηλαδή, βλέπω ότι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι τη σημερινή εποχή μετά τα 30 διορίζονται, 40. Αχιλώς, δεν έχει σε μικρές ηλικίες διορισμούς. Παρά είναι ορομίστη και στη γύρα-γύρα και στη γύρα-γύρα. Μέχρι που παθαίνει μέσος, όπως έχω μια άλλη φίλη μου συγγραφέας, Πεντέλη έπαθει μέση της, από τα πολλά αυτά και... Δηλαδή είναι λίγο ταλαιπωρία για τους δασκάλους. Είναι, όσο μεγαλώνεις είναι ταλαιπωρία. Αλλιώς το βλέπουμε σε νεότερες ηλικίες, αλλιώς σε μεγαλύτερες. Κάποτε τους τιμούσανε περισσότερο. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το πιάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι τους δασκάλους και τους καθηγητές κάποτε τους τιμούσανε πολύ περισσότερο από τώρα. Δηλαδή είχαν πιο κύρος, μπαίνανε κατευθείαν δημόσιοι υπάλληλοι. Τώρα δεν είναι έτσι. Ναι, τώρα είναι τώρα το κράτος, ναι, τα έχει κάνει άστα να πάνε. Γιατί προωθούν τον ιδιωτικό τομέα και γι' αυτό. Δηλαδή, εμάς φέτος στο σχολείο που πάω το νυχτερινό, που πάω έτσι για χόμπι, mm-hmm. ενώ είμαστε ένα τμήμα με 40 άτομα και θα έπρεπε να μας πάσουν σε δύο τμήματα, δεν υπάρχουν καθηγητές. Κάνανε παραδιαγραφές των παιδιών. Αυτό είναι παράνομο κανονικά, δεν έπρεπε να γίνει. Όχι. Διαγράφει στο μαθητή που θέλει να μάθει, γιατί δεν μπορεί το κράτος να διορίσει και γιατί κεραμαίως προωθεί τα ΙΕΚ τα ιδιωτικά. Ας φύγουμε από την εκπαίδευση, λοιπόν, γιατί είναι μια άλλη εκπομπή που θα κάνουμε. Θα καλέσω εκπαιδευτικούς να κάνουμε μια εκπομπή τέτοια. Ωραία. Και μετά άρχισες να γράφεις. Άρχισες να γράφεις από μικρή. Από μικρή έγραφα, ναι. Στιχάκια, ιστοριούλες, τα οποία υπάρχουν ακόμα. Τα σημειωματάρια αυτά υπάρχουν ακόμη σε ένα σιρτάρι στο εφηβικό μου δωμάτιο, στο πατρικό μου σπίτι στη Μεθόνη. Μάλιστα, διασκευάζαμε και παραμύθια σε θεατρικά. Με φίλες και φίλους κάτω στη Μεθόνη. Είχαμε διασκευάσει και είχαμε παίξει στα αυτομπούτα, όπου εγώ έκανα την κακιά μητριά. Ναι. Είχαμε διασκευάσει και είχαμε παίξει και κάποια διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Ίσως και γι' αυτό έχω και στον Παπαδιαμάντη ιδιαίτερη δυναμία. Είναι ωραίος. Ιδιαίτερη αγάπη. Μετά κάποιο διάστημα τα άφησα.
ως φοιτήτρια, μετά ως στο μεταπτυχιακό και είπε άλλες υποχρεώσεις. Κάποια στιγμή και σε δουλειά σε ένα περιοδικό, σαν συντάκτρια, το 5-1, το περιοδικό του Οικουμενικού Ελληνισμού, και εκεί, καθώς δημιουργούσα τη συντακτική ομάδα, έγραφα και εγώ άρθρα για το περιοδικό, ξύπνησε πάλι το παλιό μικρόβιο. Οπότε έκανα μαθήματα δημιουργικής γραφής σε ένα κολέγιο στην Αγγλία, το Writers Bureau στο Manchester, από όπου πήρα και το αντίστοιχο διπλώμα με άριστα. Και άρχισα και εγώ να γράφω τις δικές μου ιστορίες, αρχικά συμμετείχα σε κάποιες ανθολογίες. Και το 2014 βγαίνω στο χώρο του βιβλίου με το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο ήταν και θεατρικό. Όλοι μου λένε, πολύ φίλοι ομότεχνοι μου λένε, ότι εγώ ξεκίνησα ανάποδα, σαν τον Κάβουρα. Ξεκίνησα από το πιο δύσκολο είδος. Ναι. Μετά το θεατρικό, το πριν ο Ιος Δύση, το οποίο είναι η ζωή ενός μελοθάνατου, που διηγείται τη ζωή του στον ιερέα των φυλακών. Και ο τίτλος αυτός θα μου πεις γιατί είναι πριν ο ίδιος δύσει. Γιατί πριν δύσει ο ίδιος θα δύσει η ζωή του. Δηλαδή μετά τη δύση του Ιλίου γίνονταν οι φανατικές εκτελέσεις. Την επόμενη χρονιά ακολουθεί συλλογή διηγημάτων Μια στιγμή, μια αιωνιότητα μονάχα. Το οποίο είναι και βραβευμένο με βραβείο λογοτεχνίας του φανταστικού Λάρι Νίβεν. Δύο χρόνια μετά το 2017 η ήχη στη σιωπή, συλλογή διηγημάτων. Το 2019 αυτά τα τρία ήταν από τις εκδόσεις Όστρια. Το 2019 από τις εκδόσεις 24 γράμματα τον Μπαρσά, το χορός της βροχής, το οποίο είναι μία μίξη πεζά και ποίηματα μαζί με ένα κοινό θεματικό άξονα. Και βέβαια φέτος το καλοκαίρι η λέξη καθρέφτης, η πρώτη μου καθαρή ποιητική συλλογή. Ναι, και που εγώ θα διαβάσω έτσι ένα που μου έκανε μπαμ με το που το άνοιξα. Ναι. Σε ευχαριστώ και για την αφιέρωση που μου κάνεις. Και σε ευχαριστώ και για το βιβλίο. Την ηκεσία. Χαράζω στο χαρτί της ηκεσίας τις λέξεις σε θεούς, από καιρό ξεχασμένους. Γύρω μου οι σκιές πασχίζουν, αρχαίες προσευχές να μου θυμίσουν. Πώς η ψυχή να ησυχάσει, νιώθει, αφού γκράζεται. Δάκρυα και αδυναμίες, ανάσες. Θεότητές μου των παλιών προγόνων, τον πόνο, ας ήτανε μπορετό να ξαλαφρώσω. Χαράζω στο χαρτί της ηκεσίας τις λέξεις. Είναι πάει σαν αρχή, είναι πολύ ωραίο. Έχει μεταφραστεί στην κινέζικη γλώσσα αυτό το ποίημα το συγκεκριμένο. Και έχει δημοσιευτεί στο δίκτυο πολιτισμού και εκπαίδευσης του Κίντεϊ, δεν βλέπω και καλά. Στην Κίνα. Ναι. Και στην ταϊβενέζικη γλώσσα έχει δημοσιευτεί, λέει, στην εφημερίδα πάλι της Ταϊβάν. Μπράβο. Τα θυμάστε τα ονόματα, ε. Μιλώντας λοιπόν για εξωτερικό, να σας πω ότι το βιβλίο μου, Μια στιγμή μια αιωνιότητα μονάχα, έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις On Time Books στην Αγγλία. Η On Time Books είναι ένας εκδοτικός οίκος που ιδρύθηκε από τον κύριο Δημήτρη Χριστοδούλου, Έλληνας ο εκδότης, και φιλοδοξία και στόχος της είναι η μετάφραση και διανομή στο εξωτερικό έργου Ελλήνων και Κυπρίων συγγραφέων. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά. Το One Moment Just an Eternity, λοιπόν, όπως το λέμε στα αγγλικά, έγινε best-seller σε 8 χώρες. Και βέβαια... Είναι ωραίο αυτό, γιατί έτσι προωθούν, νομίζω και η Εύα έκανε σε αυτόν, έτσι, δεν είναι, ναι, μπράβο. Ναι, τον Ογκασί Κασά. Μπράβο όμως του κυρίου Χριστοδούλου, αυτόν τον κύριο πώς θα τον γνωρίσουμε, που προωθεί τα παιδιά στο εξωτερικό, μπράβο. Εξαιρετικός. Ναι, γιατί εξαιρετικός αυτό που κάνει αυτούς... είναι, ναι, είναι καλή δουλειά, γιατί δείχνει τους καλλιτέχνες προς τα έξω. Και έχουμε, εντωμεταξύ, οι καλεσμένοι που είχα την προηγούμενη εβδομάδα, ανέρτησε στη σελίδα της έναν Νιγηριανό βιβλιοπόλη, που είναι ο μοναδικός, λέει, στη Νέα Υόρκη βιβλιοπόλης που πουλάει ελληνικά βιβλία, έχει βιβλίο με ελληνικά βιβλία, και είναι Νιγηριανός. Αυτό ήταν η τιμή μας. Βέβαια. Έγινε λοιπόν best-seller σε 8 χώρες και φέτος τον Αύγουστο του 2021, το οποίο μάλιστα λέω ότι μου ήρθε και σαν δώρο διορισμού, εκδόθηκε φυσικά στα αγγλικά και το είχε στη σιωπή. Sounds in the silence. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
Και έχεις επιτυχίες. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Θα ήθελα να πω επίσης ότι με την έκδοση του βιβλίου μου, One Moment Just an Eternity, στη Μεγάλη Βρετανία, μου έδωσε την όθηση να κάνω και άλλα πράγματα στο εξωτερικό, να συμμετάσχω σε διαγωνισμούς όπου έχω βραβευτεί και να μεταφραστούν τα ποιήματά μου και στην Κινέζικη γλώσσα και στην Ταϊβανέζικη και στα Ισπανικά, από τη Μαρία Δελ Καστίγιο Σουκερέιρα στην Κολομβία. Έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά στο Μεξικό και στη Χιλή. Μπράβο, παιδιά. Είναι ωραίο όμως να βλέπεις ένα παιδί σου να ταξιδεύει τον κόσμο, ε. Είναι σαν να ταξιδεύεις εσύ εκείνη τη στιγμή. Είναι όμορφο αυτό. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ ότι τις δύο αγγλικές εκδόσεις των δύο των βιβλίων μου, Sounds in the Silence και One Moment Just an Eternity, τα προλογίζει ένας πολύ αγαπημένος μου φίλος και ομότεχνος και εξαιρετικός συγγραφέας και ποιητής και ραδιοφωνικός παραγωγός, ο Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω και από εδώ δημόσια, ο οποίος μου προλογίζει φυσικά και τον Μπασάτ, ο χορός της βροχής. Συγχαρητήρια. Πολύ ωραία. Να διαβάσουμε άλλο ένα έτσι για να δείξουμε περίπου. Θες να το διαβάσεις εσύ? Ευχαρίστως. Θα διαλέξω το ποίημα «Αιωνιότητα», το οποίο μάλιστα βραβεύτηκε και με χρυσό μετάλλιο στην Κίνα σε ποιητικό διαγωνισμό. Αποτελείται από δύο μέρη. Θα διαβάσω και τα δύο. «Αιωνιότητα». Είναι ο ουρανός μια ξενιτιά και ταξιδιάρικα πουλιά οι αγγέλοι. Ζητούν ξανά τα γνώριμά τους μέρη τα παλιά. Πάνω από ωκεανούς απλώνει στα φτερά, με κόκκινο μαντίλι της φωτιάς. Ένα φιλί στα μάτια, ουράνιο τόξο της καρδιάς. Σε τούτη την αγάπη δεν χωρά αντίο. Ξανά πάλι εδώ θα επιστρέφεις. Στις θάλασσες το κύμα. Στου χρόνου τα στενά θα τριγυρνάς. Με χιτόνο λευκό και ντυμένο ηλιαχτίδες και τα πόδια γυμνά, κατά μήκος το ποτάμι βαδίζω. Με χιτόνα χρυσό, πάνω απ' τ' άστρα υψώθηκα. Με χιτόνα κόκκινο, γεύτηκα το πάθος τους αιώνες. Μαζί σου, στον κύκλο του ουρανού, στον κύκλο της θάλασσας, στον κύκλο της γης. Μαζί σου, στου πολέμου τα τείχη, στη σιρήνη στον ψήφιρο, στα ξανθά στα ροχόραφα. Μαζί σου, στις μουσικές τις νότες, στις πατρίδες που αγαπήσαμε, στο χθες, στο σήμερα, στο αύριο, στο πάντα. Μαζί σου, στις σελίδες που χαράχτηκαν μέσα μας, στο φως, στο σκοτάδι, στη ζωή στο θαύμα. Η ιστορία τώρα αρχινά. Ωραία. Έχουνε... τα ποίηματά σου μας βάζουν σε πολλές σκηνές, σε πολλές εικόνες εναλλαγή. Σας έχω μια έκπληξη μετά και ένα άλλο ποίημα, το οποίο το θυμάμαι απ' έξω. Από τον Μπασάτ. Ναι. Ο Μπασάτ ήταν η δεύτερη έκδοση, που μου πες. Το Μπασάτ, ο χορός της βροχής, το προηγούμενο μου βιβλίο. Μπασάτ είναι ινδική λέξη και σημαίνει ο χορός της βροχής. Προκειμένου, δηλαδή, ήταν σαν ένα είδος προσευχής που κάνανε στους θεούς για να ρίξουν βροχή, να βλαστήσουν τα σπαρτά, οι καλλιέργειες. Α, ωραίο αυτό, και τέριαζε που το μεταφράσανε εκεί. Μπράβο. Ναι. Α, για πες το μας. Θα ήθελα έτσι να σας πω ένα ποίημα, το οποίο είναι από τη συλλογή την προηγούμενη, τον Μπασάτ, το χορός της βροχής, το οποίο ονομάζεται «Τες ημέρες εκείνες». Είναι αφιερωμένο στην Παναγία Θεοσκέπαστη της Άνδρου και διαβάστηκε πριν από 1,5-2 χρόνια, γιατί μετά λόγω κορονοϊού ήταν πιο περιορισμένα τα πράγματα. Διαβάστηκε μέσα στον Ιερό Ναό, ενώπιον του Σεβασμιότατου Δωρόθεου. Μπράβο. Από τον μαθητή μου Δημήτριο Κουλούρη. Μπράβο και στον Δημήτρη. Μου έχει σηκωθεί τρίχα κάγκελο μεταξύ που τα λέει. «Εν τες ημέρες εκείνες, στο Αρχοντονήσι ανθίσανε, τριαντάφυλλα, αγιόκλημα και γιασεμιά. Ελάμψανε οι ουρανοί, οι θάλασσες γαλήνεψαν, κι οι δρόμοι των κυμάτων οδηγούσαν στη θεοσκέπαστη την Παναγιά. Εν τες ημέρες εκείνες, άρχοντας Χρυσοστόλιστος έφτασε από μακριά, τιμές για να αποδώσει, μπήκε γονατιστό στην εκκλησιά. Πουλή ξενιτεμένο χρόνια ξαναγύρισα. Στα σκαλοπάτια σου, κυρία των αγγέλων, το δάκρυ ακούμπησα.
Χίλιες σιωπές στα μέσα μου κρυμμένες μπροστά σου απέδεσα. Κλειστά τα χείλη, μα μιλούσε η ματιά. Εν τις ημέρες εκείνες, του παραδείσου άγγελος έφερε χρυσό θρόνο για του ουρανού την αρχοντοκυρά. Λαμπάδα καίω την ψυχή μου μπρος στο βωμό σου. Τα πλήθη και τέβαν σιωπηλά. Σ' ό,τι αγαπώ μες στη ζωή ετούτη, το δρόμο δείξε μάνα Παναγιά. Μια καπετάνισσα ζητούσε ταπεινά, να έρθει μονάκριβός της απ' τα ξένα και να γιορτάσει η ψυχή διπλά. Εν τες ημέρες εκείνες, φωνή Κυρίου οικούστη από ψηλά. Διαλύθηκε νυχτιά στο κύμα, ήλθε η αυγή. Ήγηκε η ώρα οι καμπάνες να χτυπήσουν, τη νίκη του φωτός να διαλαλήσουν. Και εσύ άρχοντα, με τη στολή τη χρυσαφιά, στις θεοσκέπαστης που ήλθε στο λιμάνι, να δώσει εκείνη να ανεβείς ακόμα πιο ψηλά. Είναι του λαού σου και του κλήρου πεθυμιά. Δίπλα μας, πάντα αρρωγός και οδηγός μας φωτεινός. Έτσι από εδώ θέλω να πω και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στο νησί της Άνδρου που με αγκάλιασε για μια πενταετία που εκεί έριξε άγκυρο σαν αναπηρώτρια στο Εμπειρίκιο Γυμνάσιο. Ήταν από τις πιο όμορφες εκπαιδευτικές και υπηρεσιακές μου εμπειρίες. Δεν θα πω το κοινότυπο. Εκμεταλλευόσουν τη θάλασσα, όλο θάλασσα. Πάρα πολύ. Δεν θα πω το κοινότυπο θα τα λέμε, αλλά θα πω καλή αντάμωση, γιατί σίγουρα κάποια ντου θα κάνω Σαββατοκύριακα τρίμερα στο αγαπημένο νησί. Και φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να λείπω από εκεί την ημέρα της Θεοσκεπάσου. Την έχεις προστάτησα, ε. Πάντα. Μου έχει σηκωθεί τρίχα εντωμεταξύ. Έχω ανατριχιάσει. Και μ' αρέσει που έχεις και βαθιά πίστη. Μπράβο. Mm-hmm. Να σου πω κάτι, άμα δεν έχουμε και πίστη, δεν πάμε και πουθενά. Mm-hmm. Και εγώ πιστεύω ότι. Κάτι έλεγε ο πατέρ Δημήτρης, να και σήμερα έχει τώρα mm-hmm. λόγο που βγάζει. Και έλεγε ότι πολλά πράγματα φτάνουμε στο Θεό και μέσα από την τέχνη. Και έχει δίκιο. Και το βλέπουμε από τις αγιογραφίες, το βλέπουμε από τους ψαλμούς, το βλέπουμε από τη μουσική, από την ποίηση. Το βλέπουμε από αυτά τα πράγματα. Το ότι όντως η τέχνη μας πηγαίνει προς το Θεό ή γνωρίζουμε το Θεό μέσα από την τέχνη, έτσι δεν είναι? Σωστά. Ας μην ξεχνάμε, ο Οδυσσέας Ηλίτης ονομάζει την Παναγία Κυρά των Αμπελιών, μακρινή μητέρα Ρόδο Αμάραντο, εμπνευσή από τους χαιρετισμούς. Και φυσικά εκείνο το ποίημα που λέει «Γύρισα τα μάτια δάκρυα γεμάτα κατά το παραθύρι», στο μέτρο, μετρικά, θυμίζει το «Εγένε επάσε». Εγώ πιστεύω ότι το άσμα, το... αν έχεις ανοίξει την Αγία Γραφή, ναι. Το... εκεί που λέει «άσμα ασμάτων», αυτή η ποίηση που είναι αγαπημένος με την αγαπημένη, πιστεύω ότι ο Κορνάρος από εκεί εμπνεύστηκε τον Ερωτόκριτο. Από το άσμα ασμάτων το έχετε διαβάσει. Είναι ποίηση. Είναι ποίηση. Το έχω διαβάσει, έχω διαβάσει. Νομίζω ότι πολλοί κόσμοι δεν έχει καταλάβει ότι εγώ πιστεύω ότι ο Κορνάρος πήρε αυτό το πράγμα και το έκανε Ερωτόκριτο. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Ναι. Γιατί μιλάει για την αγνή αγάπη, για τα αγνά συναισθήματα. Είναι ο αγαπημένος με την αγαπημένη. Οι πατέρες της Εκκλησίας αγαπημένο έχουν τον Χριστό. Ωραία. Mm-hmm. Και εκεί απευθύνεται η ποίηση και το έχουν βάλει στην Αγία Γραφή. Αλλά άμα δεις τι ρομαντικό που είναι και όποιος διαβάσει το άσμα ασμάτων και γενικά κάτσει και διαβάσει την Αγία Γραφή, θα του φύγουν πολλές πεποιθήσεις ότι ποιος είπε ότι ο Θεός δεν υμνεί τον έρωτα, τον υμνεί και τον παραϊμνεί και τον θέλει, και ποιος σας είπε ότι η Ορθοδοξία δεν θέλει τον έρωτα, αλλά τον έρωτα, όχι τη βρωμιά. Ακριβώς. Τον έρωτα, το ρομαντικό, το όμορφο, το καθαρό, την πραγματική αγάπη. Όχι σήμερα πάω εδώ πουλάκι φτερωτό. Αυτό είναι του τάγκαλου, δεν είναι. Αυτό ήταν το φίδι και το δέντρο. Ακριβώς. Το όμορφο είναι. Ποιος απαγόρεψε τον έρωτα, κανείς. Ίσα ίσα που τον υμνεί η Αγία Γραφή. Άλλο γνώση έρωτας και άλλο αυτό που λέγεται το τραγούδι «Από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω». Μπράβο, ναι. Ακριβώς, ναι. Έτσι ακριβώς. Το Κανάρα δεν θέλει ο Θεός. Το από εδώ και από εκεί. Είναι καλός. Εγώ γι' αυτό τον αγαπάω. Σωστό. Γιατί θέλει να είμαστε πιστοί. Mm-hmm. Θάλασσα μάτια στις νυχτάς, στην ομίχλη. Α, είναι και μικρά κομματάκια. Ναι, έχω γραφεί και χαϊκού και τάνκα. Βρέχει απόψε, χαρά στήσαν οι μνήμες, ώρα σιωπής. Η νύχτα φέρνει άρωμα, ανάμνηση το πρόσωπό σου. Έγραψα τόσα σε φίλο φθινοπόρου πριν ξημερώσει. Για τα παιδιά του φθινοπόρου αφιερωμένο, ναι, με πολύ αγάπη.
Ωραία. Χαϊκού είναι αυτό, ναι. Ναι. Α, αυτά τα χαϊκού πρέπει να πάνε να τα πεις στις, κάθε Τετάρτη στα Εξάρχεια, δεν ξέρω αν ξέρεις τον το Θεοχάρη και την Αντριάννα, την Μπυρμπύλη που κάνουν και κάνουν έτσι χαϊκού, λένε. Ωραία, θα το έχω στην υπόψη μου. Σκόρπιες σκέψεις. Τις μοναχικές μου νύχτες, σάρκα και μυαλού κρυφά ολισθήματα, σε σένα μονάχα θα φανερώσω, στις αυγείς το ξημέρωμα. Μάλιστα. Α, ωραίο αυτό. Μόνο που διάβασα την πρόταση, την πρώτη μ' άρεσε. Δεν φυλακίζω την ψυχή μου σε δήθεν, σε πρέπει, σε ταμπέλες. Κι ούτε ζητώ το χειροκρότημα του πλήθους, μες στην πόλη, τα φώτα, τα πατηλά. Είναι καιρός που ταξιδεύω στο χειμώνα της θάλασσας, βυθισμένη σε ώρες γαλήνης, σε ώρες σιωπής. Αυτό που είχα γράψει στην Άνδρο, συγκεκριμένα μου είχε έρθει η έμπνευση, καθώς είχα κατέβει στο παραπόρτι, να τραβήξω φωτογραφίες στη θάλασσα. Όπως είχα και τον μπλοκάκι μαζί, γιατί πάντα κουβαλάω μαζί με ένα σμηματάριο, μου ήρθε η έμπνευση, τα πέρασα στο χαρτί, στον υπολογιστή μετά. Και τελείωσε μετά. Και κάποια στιγμή τα αρχαιοθέτησα βέβαια και βγήκε το βιβλίο. Να σε ρωτήσω, είχα την τύχη να έχω καθηγήτριά μου τη Βερονίκη τη Δελακούρα, ποιήτρια, και θυμάμαι έτσι που μας έβαζε και κάναμε κάποια project, γιατί με εκείνη με έβαλε να γράψω νουβέλα και μετά μου τη διόρθωσε. Ή έπαιρνε τα ποιηματάκια μας και μας τα διόρθωνε. Και μάλιστα μια φορά μου που λυμπίτσα, εγώ έγραψα αυτό το ποίημα και πήρα δυο στιχάκια από το δικό σου και το έβαλα εδώ. Αυτό θέλω να σου πω τώρα, σου κάνω ερώτηση. Το έχεις κάνει εσύ αυτό, να πάρεις από τους μαθητές σου ιδέες και να φτιάξετε. Έχω μια άλλη φίλη μου ποιήτρια, καθηγήτρια, που μου λέει, εγώ έφτιαξα, μου λέει, ένα βιβλίο με τους μαθητές μου. Έβαλε δηλαδή και τους μαθητές να συμμετέχουν σε αυτό και να φτιάξει βιβλίο, τα ποίηματά της δηλαδή, και μου λέει, πήρα και από τους μαθητές μου και το ξέρουν οι μαθητές μου ότι αυτό το πήρα από τον τάδε, αυτό το πήρα από τον τάδε. Το έχεις επιχειρήσει αυτό, παίρνεις έμπνευση από τα παιδιά. Παίρνουν έμπνευση από τα παιδιά. Τα παιδιά μας διδάσκουν, ε. Ακριβώς. Ναι. Για πολλές φορές κάποια πράγματα μπορούν να τα βλέπουν και πιο καθαρά από ό,τι τα βλέπουμε εμείς. Έτσι ακριβώς. Όχι πολλές φορές, νομίζω τα βλέπουν πιο καθαρά. Ναι. Έχουν πιο καθαρό μυαλό. Ε? Πιο καθαρό μυαλό, μια διαφορετική οπτική γωνία. Γι' αυτό λένε ότι μια καλή συμβουλή μπορεί να την ακούσει και από ένα μικρό παιδί. Ναι, ναι, ναι. Εγώ μια φορά πίναγα και μου λέει, ανιψιά μου, ποιες μου λέει ανθρακικό και θα σκοπεί πίνα. Και έχω δει ότι έχει δίκιο η μικρή. Και μου το είπε ότι ήταν 5 χρονών αυτό. Έχει δίκιο. Όταν πίνω 2 γουλιές, 3 ανθρακικό, μου κόβω την πίνα για μια ώρα, 2. Ζάχαρη τέλος πάντων, σε κρατάει. Δεν το ήξερα εγώ αυτό. Επίσης βλέπω ότι οι σημερινοί έφηβοι, οι έφηβοι αυτής της γενιάς, ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι ξέραμε εμείς όταν ήμασταν στην εφηβεία. Ναι. Έτσι είναι. Το μυαλό εξελίσσεται, τα πράγματα εξελίσσονται. Και εσύ τώρα έγινες μόνιμη εδώ, εδώ που είσαι τώρα, σε ποιο σχολείο? Είμαι στο τρίτο γενικό λύκειο Αλίμου. Α, κοντά. Κοντά, κοντά. Α, ωραία. Πώς σου φάνηκε, πώς το είδες, πώς μπήκε σε όλο αυτό? Πρώτη μου φορά είναι σε σχολείο της Αθήνας, σε λύκειο, και λέω, ήρθε πρώτη φορά και μία και καλή με μόνιμο δουλειοδημό. Καλά είναι, έχει γύρω στα 235 παιδάκια. Έχω πρώτη και δευτέρα λυκείου, τάξεις, ένα που είμαι στην Α. Τι διδάσκεις ιστορία? Διδάσκω στην Α, στο Α2. Αρχαίους Έλληνες ιστοριογράφους, του Κιδίδη και Ξενοφόντα. Και έχω και όλη την Β' Λυκείου, 4 τμήματα, και τους κάνω. Και κάνω γλώσσα κείμενα, φιλοσοφία και αρχαία γενικής παιδείας, επιτάφω του Περικλή και Αντιγόνη δηλαδή. Γλώσσα κείμενα, ναι, κάνετε και αρχαία στη Δευτέρα ή όχι, τα έχουν καταργήσει τα τέτοια? Κάνουν, υπάρχουν τα αρχαία γενικής παιδείας. Υπάρχουν, γιατί νομίζω ότι έχουν καταργηθεί? Απλώς δεν τα δίνουμε στο τέλος τα παιδιά, στον Ιούνιο, στη Δευτέρα Λυκείου. Τα αρχαία γενική, δίνουν μόνο τις κατεύθυνσεις. Πώς τα βλέπεις τα παιδιά με τα αρχαία? Υπάρχουν παιδιά που τους αρέσουν και υπάρχουν και παιδιά που πώς τους βλέπεις τους νέους?
τους βλέπεις αρνητικούς, τους βλέπεις ότι μπορεί να έχουν καεί από τους υπολογιστές, τα βλέπεις τα παιδιά ότι διψάνε να μάθουν. Για πες με έτσι, πώς τα βλέπεις? Θέλουν να μαθαίνουν πράγματα τα παιδιά και μάλιστα και έστω και μέσα από τα αρχαία γενικής παιδείας. Λέω έστω γιατί δεν είναι όλη θεωρητική κατεύθυνση. Είναι αρκετοί που πάνε θετική κατεύθυνση, που πάνε οικονομικά. Και εντάξει, βλέπουν τα αρχαία και λένε τώρα, όχι, τι είναι αυτό. Αλλά μέσα όπως από βλέπουμε εμείς τα μαθηματικά, ναι, και λέμε από κινέζικα. Ακριβώς. Αλλά προσπαθώ να κάνουμε συζήτηση και να βρίσκουμε τη διαχρονικότητα. Δηλαδή, αυτά τα στοιχεία, τα ιδεολογικά, αυτές τις ιδέες που υπάρχουν μέσα στο αρχαίο κείμενο, προσπαθούμε να τα δούμε διαχρονικά. Κατά πόσο ισχύει όλα μέχρι σήμερα. Ας πούμε, κάνοντας επιτάφιο του Περικλή, ο επιτάφιος του Περικλή είναι κτήμα μιας της ανθρωπότητας, δεν είναι μόνο κτήμα δικό μας. Είναι οι αξίες, ας πούμε, είναι η δημοκρατία, είναι η ελευθερία. Ότι όταν είσαι ευτυχισμένος είσαι ελεύθερος και ελεύθερος είσαι ευτυχισμένος, το έβδεμον το ελεύθερον και ελεύθερον το έβδεμον. Αυτές είναι αξίες παρανθρώπινες και διαχρονικές. Πώς να τις περιορίσεις και να πεις ότι αυτά τα λέγανε την εποχή του Περικλή? Αυτά ίσχυαν πάντα και θα ισχύουν πάντα. Καλά, τώρα δεν ισχύουν. Τώρα δεν είμαστε ούτε ελεύθεροι ούτε ευτυχισμένοι. Όμως αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Δεν είμαστε και δεν πρόκειται να γίνουμε, γιατί είμαστε φυλακισμένοι σε όλα τα πρέπει. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι φυλακιζόμαστε με το που γεννιόμαστε, φυλακιζόμαστε. Γιατί δεν πρέπει να κλάψει το αγόρι, δεν πρέπει το κορίτσι να βάλει παντελόνι, πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να πάρεις υπολογιστές, πρέπει να είσαι με την... Δηλαδή δεν νομίζω ότι είμαστε ελεύθεροι. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει ελεύθερα αυτό που θέλει. Και μετά και τη δημοκρατία πια δεν την... Δηλαδή και τώρα έχουμε... Τα τελευταία 3 χρόνια νομίζω ότι πάει και η δημοκρατία μας. Την έχουν... και αυτή την καημένη έχουν... Τις έχουν αλλάξει, έτσι δεν είναι? Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις χάνουν οι λέξεις το νόημά τους, αλλά γι' αυτό είναι ότι αυτές τις παρανθρώπινες ιδέες και αρχές όπως έχουμε μια φορά από ποτέ. Μου είχε πει ένας πατέρας μια φορά, με τη λέξη αγάπη θα κάνουμε πόλεμο. Για τη λέξη αγάπη θα κάνουμε πόλεμο. Όλοι θα βάζουμε μπροστά τη λέξη αγάπη και θα κάνουμε πόλεμο με τη λέξη αγάπη. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τις λέξεις, αλλά δεν τις πιστεύουμε. Λέμε ότι έχουμε δημοκρατική χώρα, αλλά δεν έχουμε δημοκρατική χώρα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για να σε ξαναγυρίσω τώρα πάλι πίσω. Mm-hmm. Και να πάμε έτσι να μου πεις με λίγες πιο πολλές λεπτομέρειες για την πρώτη σου, την πρώτη δουλειά, το θεατρικό. Που είπες ότι ήταν για έναν φυλακισμένο. Ναι. Αυτό εσένα πώς σου γεννήθηκε? Πρώτα απ' όλα θα ήσουν σε ηλικία πιο μικρή. Όχι, άρχισα να γράφω έτσι από τα 35 και μετά πιο συστηματικά. Α, και έτσι έγραψες πιο ωραία. Ναι, αυτό ήταν... Ο πυρήνας ήταν ένας μονόλογος, ένας θεατρικός μονόλογος και μία σκηνή. Στα πλαίσια κάποιων ασκήσεων σε ένα θεατρικό εργαστήριο που είχα παρακολουθήσει. Και κάποια στιγμή ο καθηγητής μου είπε ότι αυτό πώς να το κάνεις, μου λέει, και μεγαλύτερο θεατρικό. Σαν αναδρομή. Και κάθισα τώρα και το είχα σαν αναδρομή, δηλαδή συζητάει τώρα ένας νεαρός μελοθάνατος, ο οποίος προκειμένου να κερδίσει την αγάπη και την προσοχή της μάνας του, έφτασε μέχρι το έγκλημα, βγάζοντας από τη μέση τη μικρή του αδερφή πάνω σε ένα παιχνίδι. Να διηγείται όλη τη ζωή του στον ιερέα των φυλακών, λίγο πριν το τέλος. Σκότωσε την αδερφή του. Το παιδί αυτό ήταν καρπός βιασμού. Την υπεραγαπούσε τη μητέρα του, αλλά αυτή τον έβλεπε μπροστά της πάντα. Δεν έβλεπε μπροστά της το γιο της, αλλά έβλεπε το τραύμα το οποίο είχε υποστεί σε νεαρή ηλικία. Και παρόλο που μετά παντρεύτηκε, απέκτησε δεύτερο παιδί, υπάρχει δεύτερο παιδί. Την ιστορία αυθενής της γυναίκας έχω φίλο που έχει συμβεί αυτό το πράγμα που λες. Δεν άφηνε και τα δύο αδέρφια να δεθούν. Να πλησιάσουν, να δέσουν, να δεθούν ένας με τον άλλο. Όλη την αγάπη την έδεθε στην κόρη, όλο το γιο τον είχε σε απόσταση. Ο πατριός προσπάθουσε να τηρήσει τις ισορροπίες, αλλά έλειπε τον περισσότερο καιρό γιατί δούλευε στα καράβια. Με αποτέλεσμα πάνω σε ένα παιχνίδι, δηλαδή της έστειλε πορτοκαλάδα της αδερφής του για να πιει και καθώς
πάνω εκεί ερώτηση της έλεγε γιατί να πρώτα προσέξει και λοιπά, ότι να μην κάνεις κακό μαθημένο, πώς λένε τα μεγαλύτερα δέκα στα μικρότερα, της είπε καλά λέει η μαμά ότι είσαι σπαυτικός, ξέρω κι εγώ. Και αυτός έπιασε και πήρε, το, πήρε τις σταγόνες της που έπαιρνε η μητέρα για να κοιμάται και τις άδειασε όλες το ποτήρι της μικρής. Αυτό ήταν, δεν μπορούσε να φέρει και το θάνατο. Και εκείνη βέβαια του λέει ότι εγώ σ' αγαπάω κι ας είσαι γκρινιάρης, ξέρω κι εγώ, ή σπαστικός ή εκνευριστικός. Ήθελε αυτός να της δώσει, μετά του λέει δώσε μου την πορτοκάλα, αλλά αυτός δεν ήθελε να της τη δώσει. Την άρπαξε η μικρή, την ήπιε. Δηλαδή παρόλο που είχε αλλάξει γνώμη, ο νεαρός της λέει φέρε μου πίσω την πορτοκαλάδα, λέει να φτιάξει άλλη να πιεις. Και ήπιε και εκεί έχασε τις αισθήσεις της βέβαια και μέχρι να συνειδητοποιήσει τι έγινε για να πάει να καλέσει ασθενοφόρο ο Μπίλι, αυτή είχε ξεψυχήσει στα χέρια του. Και ούτε η μάνα βέβαια το στήριξε το παιδί. Και καταδικάστηκε εις θάνατο. Δεν φοβόταν το θάνατο, σου φοβόταν τη μοναξιά του, να πεθάνει μόνος. Γι' αυτό και εκείνος που τελικά ήταν μαζί του μέχρι το τέλος ήταν ο πατέρας Λάιονελ, ναι, μέχρι τη στιγμή του θανάτου του. Μα ο μόνος που μένει μέχρι για πάντα μαζί μας είναι ο Άγγελός μας και ο Θεός μας. Και ο Λάιονελ ήταν εκείνος ο οποίος του είχε ξεκλειδώσει την ψυχή και του είχε πει όλα τα, και του είπε όλα τα μυστικά. Είσαι ο μόνος του λέει που με αγαπάς χωρίς να με κρίνεις. Έτσι. Έτσι. Εγώ γι' αυτό αγαπάω το Θεό, γιατί δεν με κρίνει. Είναι μεγάλο μυστικό αυτό να μην σε κρίνουνε. Και μετά από αυτό το που είναι ενδιαφέρον, εντωμεταξύ αυτό να σου πω ότι εγώ έχω γνωρίσει στην πραγματικότητα άτομο που ήταν καρπός βιασμού, που η μάνα δεν το ήθελε, παντρεύτηκε και τον απαρνήθηκε και από παιδί της, δεν τελείως, σαν να μην υπήρχε. Τέλος πάντων. Μετά από αυτό έγραψες... Μετά από αυτό έρχεται εδώ μια στιγμή μια γενναιότητα μονάχα, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο είναι μια νουβελέτα που φέρει αυτό το όνομα. Και το δεύτερο μέρος έχει αυτό το ίδιο διηγήματα. Και κεντρικός πυρήνας είναι αυτό, αυτή η στιγμή, μια στιγμή δηλαδή που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου για πάντα. Έτσι δεν είναι. Και το οποίο φυσικά αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί στο εξωτερικό από την Online Books. Γιατί όντως είναι μια στιγμή που αλλάζει τα πάντα. Ακριβώς. Μπορεί να πέσω από τη σκάλα και να μείνω ανάπηρη και να αλλάξω τη ζωή μου για πάντα, έτσι δεν είναι. Μια στιγμή. Αυτό είχε γίνει και σε σύρια το μια στιγμή, έτσι δεν είναι σε μια στιγμή. Η υπόθεση αυτό του μια στιγμή, τι έχει κάποια υπόθεση. Είναι αυτό τα ίδια διηγήματα που δείχνουν, ας πούμε, αυτό ακριβώς πώς μια στιγμή μπορεί να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου για πάντα. Α, και θα είναι και ευχάριστα. Ναι. Γιατί... Είναι και ευχάριστα, είναι και γλυκόπικρα. Όχι, δεν εννοώ ευχάριστα στο θέμα. Ευχάριστα το ότι είναι διηγήματα και τελειώνει το ένα, ξεκινά στο άλλο ακριβώς, και είναι κάτι καινούριο, ωραίο. Και μετά πάμε στο τρίτο. Είχε τη σιωπή. Είχε τη σιωπή. Κάποιος με ρώτησε τι σημαίνει αυτό, είχε τη σιωπή. Είχε τη σιωπή, μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι η φωνή της συνείδησής μας. Μπορεί να είναι τα όνειρα, τα οποία, κάποια όνειρα που κάναμε, αλλά μετά τα αφήσαμε στην άκρη. Μπορεί να είναι η αυτοκριτική που κάνουμε. Ή ακόμα και τύψη συνειδήσεως. Οι αναμνήσεις μας, η αναπόλυσή μας. Στους ήχους της σιωπή υπάρχει ένα διήγημα που λέγεται της θάλασσας τραγούδι και έχει ένα εξαιρετημένο, ο οποίος αναπολούσε τη ζωή στο νησί του. Την άνδρο, την προκειμένη. Και που τελειώνει, εντάξει, βέβαια είναι γλυκόπικρο το τέλος με την έννοια, ότι με την έννοια ότι η μητέρα του πέθανε, πρώτο πρόγραμμα αυτός να γυρίσει πίσω, αλλά τον περίμενε όμως η πρώτη του αγάπη, Μαρουσό, την οποία και παντρεύτηκε και που της είπε καιρός και εμείς να ζήσουμε. Ορίστε, η πρώτη του αγάπη, αυτό είναι. Και της είπε αυτό καιρός και εμείς να ζήσουμε. Της Μαρουσός. Και η τέταρτη ήταν που ήταν μισό πείμα. Το τέταρτο Μπαρσά, το χορός της βροχής, αυτό έχει ένα δίηγημα, ένα μικρό δίηγημα, ένα πείμα. Ένα δίηγημα, ένα πείμα. Ένα δίηγημα, ένα πείμα. Που έχουν κοινό θεματικό άξονα, δηλαδή την νοσταλγία, τη μοναξιά, την ξενιτιά, τον έρωτα. Σ' αρέσει. Αυτά είναι τα στοιχεία που μας αρέσει να γράφουμε. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να πω σε πιο προσωπικά. Εσύ έχεις φτιάξει, έχεις οικογένεια ή όχι ακόμα? Παντρεμένη με τον σύζυγό μου, παιδιά δεν έχουμε. Βέβαια, βιολογικά παιδιά δεν έχουμε. Γιατί έχετε όλοι τον κόσμο τα παιδιά δικά σας. Ο σύζυγός μου παιδευτικός ήταν, έχει βγει σύνταξη τώρα. Αλλά έχω μεγαλώσει γενιές και γενιές παιδιών. Θα σου πω ότι δεν είσαι η μοναδική εκπαιδευτικός που ξέρω που δεν έχει παιδιά. Η καλύτερη μου φίλη που είναι τώρα συνταξιούχος, ασυνταξιούχος από διευθύντρια από σχολείο.
από Λύκειο. Πολύ ωραίος άνθρωπος. Όταν αγαπάς τα παιδιά, θες να δώσεις όλο σου τον εαυτό. Και όταν θες να δώσεις όλο σου τον εαυτό, δεν θες να μοιράσεις την αγάπη σου μεταξύ του σχολείου και του παιδιού σου στο σπίτι. Και είναι πολύ εκπαιδευτικοί που έχουν αφήσει πίσω στο να κάνουν δικά τους παιδιά. Και αυτή η φίλη μου που σου λέω τώρα, η κυρία Έλενα, μου λέει, έδωσα τόσο βάση, δηλαδή θέλει τελειομανία ρε παιδί μου, θες να είσαι τέλειος το παιδί σου. Mm-hmm. Και είναι πολύ εκπαιδευτικοί που σου λένε, τώρα δεν μπορώ να κάνω παιδί, γιατί είμαι πολλές ώρες στο σχολείο, δεν θα έχω χρόνο να ασχοληθώ. Και τα αφήνουνε και περνάει ο χρόνος και μετά... Δεν, δηλαδή το αφήνουν έτσι, αλλά έχουν κάνει τόσα παιδιά δικά τους. Δηλαδή η συγκεκριμένη τώρα κυρία που σου λέω έχει υιοθετήσει τόσα παιδιά που τη λένε μάνα, πραγματικά την αγαπάνε και τη λένε μάνα, γιατί βοήθησε παιδιά στο γυμνάσιο που ήταν δασκάλα, παιδιά που τα είχαν απαρνηθεί οι γονείς τους για τις ιδιαιτερότητές τους και εκείνη τα πήρε δικά της παιδιά, τους έδωσε βήματα, τους έδωσε όνειρα, τους έδωσε αγάπη. Mm-hmm. Τώρα αυτά τα παιδιά τη λένε μάνα. Mm-hmm. Που αυτά τα παιδιά είναι 50 χρονών τώρα. Και όμως τη λένε μάνα, δηλαδή... σου λένε, πάνε να σου συστήσω τη μάνα μου και συστήνουν ότι δεν βάζουν άλλη μάνα. Αυτή είναι η μάνα τους. Μα πέρα από τα παιδιά που φέρνουμε στον κόσμο με το σώμα, στα μυαλιά, υπάρχουν και τα παιδιά της καρδιάς. Και εγώ έχω... Εντάξει, έχω μεγαλώσει, όπως όλοι οι παιδιά, έχω μεγαλώσει γενιές και γενιές παιδιών, όμως έχω ξεχωρίσει κάποια παιδιά, θέλω παιδιά που έχετε μείνει και φίλοι, ναι, έχετε παιδιά της καρδιάς. Εμένα αυτή η καθηγήτρια ήταν η καθηγήτριά μου και όμως σε πληροφορία έχουμε μείνει φίλες, τι να σου πω, είναι η καλύτερη μου φίλη, τι μιλάω. Μάλιστα, κάποιοι από τα παιδιά της καρδιάς μου μας ακούει. Να το φιλήσουμε. Κάποιοι από τα παιδιά της καρδιάς μου μας ακούει αυτή τη στιγμή και πραγματικά και παιδί και παιδί δικό μου να ήταν, να το είχα γεννήσει, δεν θα το λάτρευα περισσότερο. Να σου πω κάτι, εμένα ο γιος μου δεν με ακούει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν έχει βάλει να με ακούσει. Ούτε παιδί άλλο, τέλος πάντων, κανένα παιδί με δεν έχει ακούσει. Ζηλεύω εγώ τώρα. Εμένα το δικό μου το παιδί με. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Ούτε αυτός που βρήκα έτοιμος, ούτε ο αυτός που γέννησα. Κάτσε από τους δεν με ακούει τώρα. Όσο μεγαλώνεις στην εφηβεία, ξέρεις, κάνουμε όλη την επανάστασή μας. Δεν είναι εφηβεία. Το ένα είναι 37. Το άλλο είναι 25-26. Δεν με ακούει κανένας τους. Κανείς δεν με στηρίζει. Ναι. Απλώς θέλω να πω ότι στην εφηβεία, σε κάποια φάση, όλοι κάναμε αυτό, πούμε την επανάστασή μας. Δηλαδή, κρίνοντας τον εαυτό μου, και εγώ στην εφηβεία ήμουν σε μια φάση στα 15 που νόμιζα ότι τα ξέρω όλα. Έτσι, καλά, ναι, και εγώ το ίδιο. Και στα 25 μου, όταν έκανα τα χαρτιά μου για το μεταπτυχιακό μου στην Αγγλία, κάθομαι μαζί με τους γονείς μου και κοιτάζαμε τα πανεπιστήμια για το ποιο θα ήταν πιο καλό για μένα. Από θέμα τρόπου, καλά, πέρα από τα προγράμματα θα ήταν πάρα πολύ καλά. Για θέμα τρόπου ζωής, θέμα κόστου ζωής. Και τα διαλέγαμε μαζί και τελικά καταλήξαμε παρέα στο Κάρντιφ. Είχαμε κάνει και τρεις την ίδια σκέψη. Άρα ταιριάζατε σε αυτό, ναι. Ακριβώς. Σε βοηθήσαν οι γονείς. Ναι, δόξα τω Θεώ. Από πού κατάγεσαι εσύ, μου πες, από την Έλα. Εγώ μεγάλωσα Μεθόνη Μεσσηνίας. Ωραία είναι ο και εκεί. Ο πατέρας μου είναι από τα χωριά της Αρκαδής, το Δειράχιο Αρκαδίας. Αρκάδης, καλός είναι. Και η αείμνηστη μητέρα μου, συγχωρεμένη μητέρα μου, από τα χωριά της Καλαμάτας. Καλαματιανή. Ναι. Σκληρή. Και μεγάλωσα Μεθόνη Μεσσηνίας. Ωραία. Ωραία. Γι' αυτό είχες και... Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει στην επαρχία έχουν φαντασία. Ναι. Και μπορώ να σου πω ότι όλα τα παιδιά, οι συγγραφείς που φέρνουν εδώ πέρα, οι περισσότεροι σου λένε ότι έχουν παιδικές αναμνήσεις από χωριά, από αυτά, και γι' αυτό νομίζω ότι ανοίγει η φαντασία των παιδιών. Αλλά βλέπω εσύ τώρα, το 2021, πώς βλέπεις τους νέους, δηλαδή μου λέμε συνέχεια οι νέοι καήκανε, ασχολούνται με αυτά, αυτά. Εσύ τι θα έλεγες που είσαι μέσα στα παιδιά τώρα? Τα βλέπεις, αγαπάνε, τα βιβλία διαβάζουν, υπάρχουν ποιητές νέοι? Εγώ δηλαδή βλέπω ότι υπάρχουν, εσύ πώς το βλέπεις? Υπάρχουν παιδιά με πολλά ταλέντα, αρκεί να βρεθεί κάποιος να σου δώσει όθηση να τα βγάλει στο φως. Είχα ένα μαθητή, το οποίο τώρα πάει πρώτη λυκείου στην Άνδρο, ο οποίος έγραφε πάρα πολύ ωραία, τον... Μάλιστα τον παρότρινα να συμμετάξει σε κάποιο λογοτεχνικό διαγωνισμό
Και μάλιστα πήρε πρώτο έπαινο το παιδί. Και θυμάμαι την ημέρα εκείνης της απονομές, ξεχώριζε από όλους. Από όλα τα άλλα τα παιδιά που είχαν πάει εκεί να βραβευτούν. Και μάλιστα η κυρία που έδινε τα βραβεία ήταν. Ενώ στα άλλα τα παιδιά απλά τους έδινε το βραβείο, τον έπαινο. Στο παιδί αυτό τον χαιρέτησε με χειραψία, του έσφιξε το χέρι, τον κοίταξε κατάματα και του είπε πάντα άξιος. Δηλαδή με το που σηκώθηκε πάνω και ανέβηκε στη σκηνή, το παράστημά του και η σοβαρότητά του, έκλεψε την παράσταση. Πραγματικά. Συγχαρητήρια, παιδί μου. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά που αγαπάνε και την πατρίδα τους και τον πολιτισμό και την δηλαδή. Σε όλους τους νέους, γιατί εγώ δεν θέλω να κατηγορούμε την νεολαία. Όχι βέβαια. Εγώ βλέπω πολύ ωραία πράγματα από τους νέους ανθρώπους. Εγώ και από το γιο μου μαθαίνω πράγματα. Καμιά φορά με πιάνω και λέω πω πω ρε γαμώ, εγώ έχω κάψει το μυαλό μου, ενώ το παιδί είναι καλά, ξέρεις, δηλαδή βλέπει πιο καθαρά. Ακριβώς. Και πάμε στις λέξεις καθρέφτες. Αυτό δημιουργήθηκε μέσα στην καραντίνα ή όχι? Αυτό ήταν ποίηματα που έγραφα κατά καιρούς. Και τα είχα και αυτά σκόρπια σε διάφορα αρχεία. Και δημιουργήθηκε λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα, θα λέγα από την εποχή του WebEx, γιατί βέβαια εδώ στην Αθήνα, από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι στο Λύκειο, από τον Νοέμβριο μέχρι και το Πάσχα, όλα ήταν με το WebEx, ανοίξανε μόνο προς το τέλος. Εμείς στο νησί κάναμε με Φεβρουάριο, ανοίξαμε, μετά μέσα Μαρτίου πάλι κλείσαμε και ανοίξαμε μετά το Πάσχα. Λοιπόν, αυτό το διάστημα, από μέσα Μαρτίου μέχρι λίγο πριν το Πάσχα που το έστειλα, που το υπέβαλα στον εκδότη μου, λέξεις καθρέφτες, κάθισα και ασχολήθηκα με αυτό. Δηλαδή, αρχιοθέτησα τα ποίηματα. Ο εκδότης είναι 24 γράμματα. Τα αρχιοθέτησα, τα επιμελήθηκα. Μάλιστα. Ο εκδότης είναι ο Δημήτρης ο Χριστόδουλου που λέμε. Όχι, αυτός είναι Γιώργος Δαμιανός. Ο Δημήτρης Χριστόδουλου είναι On Time Books στην Αγγλία. Μάλιστα. Και έχεις και μεγάλα γράμματα για μας που δεν βλέπουμε. Ναι, έχουν βάλει καλή γραμματοσύρα. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Ας το διαβάσω ένα έτσι για να σπάσουμε τη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μου ταιριάζει αυτό. Λιγάκι θέλησα να ξαποστάσω, μα το γαλάζιο πέπλο με τράβηξε κοντά του. Στις ρόδινες ανατολές, στα μαυιά ηλιοβασιλέματα, στο ταξίδι της Πανσελίνου, εκεί πια θα με συναντάς, μέχρι να ξανανταμώσουμε. Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία. Και τώρα ετοιμάζεις κάτι άλλο? Τι είναι βέβαια τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, τώρα ο χειμώνας θα είναι το να γνωρίσω το καινούργιο μου σχολείο, το καινούργιο μου χώρο, να οργανωθώ, Πάντα ετοιμάζω πράγματα. Να ρωτήσω, όταν ήσουν στη Λέρο, έμενες και εδώ και στη Λέρο? Στην Άνδρο. Στην Άνδρο. Βάση μου, εντάξει, είναι στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα, νίκιαζα στην Άνδρο. Άρα είναι πολύ ωραία που διορίστηκε στον άλυμα, είσαι κοντά. Βέβαια, μισή ώρα περίπου με τα πόδια από το σπίτι. Μια χαρά είσαι. Μάλιστα, πέρα από τα διδακτικά μου καθήκοντα, έχω αναλάβει και σύμβουλο σχολικής ζωής στο σχολείο, σε συνεργασία με τον διευθυντή. Ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Προτιμώ να κάνω παρεμβάσεις φυσικά προς το καλό των παιδιών. Εντάξει, νομίζω ότι να οργανώνεις παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες, διαλέξεις, θεατρικό παιχνίδι, μπορείς να κάνεις σε παιδιά που σε ενδιαφέρουν. Πιστεύω ότι θα είσαι υπεύθυνη να θες να σου κάνω κι εγώ σύσταση να κάνουν τα παιδιά να παρακολουθήσουν ένα Σαββατοκύριακο για την πρώτες βοήθειες που κάνουμε την επισύναψη και αυτά που έχουν το ειδικό τότε που κάνει, πες το μωρέ, ανάκαμψη, πώς λέγεται. Κάρπα. Μπράβο, αυτό το κάρπα. Έχω παρακολουθήσει μαθήματα από τον βοηθό στην Άνδρο. Και εγώ έχω παρακολουθήσει, αλλά νομίζω ότι επειδή αυτό τώρα πάει στα σχολεία και επειδή είναι και αυτό το μηχάνημα που κάνει και το προωθούνε, τα κάνουν δωρεάν. Ναι. Και μπορείς να πεις, ας πούμε, να κάνεις τέτοια κονέ με τα παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Ακριβώς. Πάρα πολλά πράγματα. Να σου συστήσω εγώ και το θεατρική ομάδα που να έρθουμε να παίξουμε στο σχολείο. Πολλά μπορείς να κάνεις από σε σύμβουλο. Εύχομαι και πιστεύω φέτος η χρονιά να βγει διαζώσεις.
και να κάνουμε πράγματα. Εγώ επειδή είμαι μαθήτρια θέλω λίγο να μείνουμε λίγο έτσι, γιατί βαριέμαι να πηγαίνω σχολείο κάθε μέρα. Τώρα εγώ θα πάρω 4 απουσίες σήμερα. Να είναι διαζώσεις, να συνεχίσει διαζώσεις αυτή τη σχολική χρονιά, ώστε πέρα από το μαθησιακό κομμάτι να κάνουμε και πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η περσινή χρονιά, οι δύο χρονιές τα ζώσαν, τα παιδιά ζώσαν και εμάς. Το 19-20 είχαμε κλείσει τα σχολεία, είχαμε κλείσει τα πάντα, κάναμε κάποια μαθήματα, αλλά όχι κάναμε και τηλεκπαίδευση. Εντάξει, το 19 δεν χάσαμε και πολλά, γιατί στην ουσία κλείσανε το Μάρτιο, όταν ήταν δηλαδή τα λύκια να κάνουν εξετάσεις και αλλά, τέτοια. Εντάξει, όμως, εντάξει, με μικρό κάποιες, το κακό, το 20 ήταν. Κάναμε κάποιες επαναλήψεις, αλλά μετά ήταν εκπεριτροπής, δηλαδή το μισό τμήμα τις μισές μέρες, το άλλο μισό τις άλλες μισές. Αλλά και η χρονιά αυτή που ήρθε από Μάρτιο, από Νοέμβριο μέχρι Απρίλιο, εδώ στην Αθήνα που ήταν 6 μήνες στα σχολεία κλειστά, κάπου τα παιδιά στην αρχή μεν τους φανότανε καλό ότι να είμαστε σπίτι, δεν πάμε σχολείο, αλλά μετά άρχισαν να το νοσταλγούν το σχολείο. Βαρεθήκανε και τα ίδια τα παιδιά θέλανε να πάνε σχολείο. Μάλιστα, όταν είχαμε την ημέρα αθλητικών δράσεων, εκεί την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου, και είχαμε πάει τα παιδιά κάτω στο γήπεδο των Τραχώνων, στον Άλυμο. Επιστρέφοντας, λέει μια μαθήτρια, ότι είχαμε να κάνουμε έτσι τέτοια εκδρομή, λέει, 2 χρόνια. Είχαμε να πάμε περίπατο. Ξέρεις, τα παιδάκια της πρώτης δημοτικού δεν ξέρανε τα άλλα παιδιά με τις μάσκες, δεν τα είχαν γνωρίσει. Τα πρωτάκια δεν ξέρανε τους συμμαθητές τους. Και στο λέω αυτό γιατί είμαστε στο πάρκο τώρα το Μάρτιο του 20 με μια φίλη μου και είναι τα παιδιά της και παίζουν. Και λέει στην κόρη της, ο συμμαθητής σου, και δεν γνωριζόταν τα παιδιά. Δηλαδή, επειδή γνωριζόταν τι κάνει οι γονείς, είπε ο συμμαθητής σου. Ναι. Τα παιδιά δεν γνωριζόντουσαν, γιατί άσε που. Και η αδερφή μου λέει ότι τα παιδιά κουραζόντουσαν με τα ματάκια τους, χαζεύανε. Εντάξει, θα πρέπει να ήταν η δασκάλα, ειδικά το δημοτικό. Οι δασκάλες έκαναν τον καραγκιόζη. Μιλώντας τώρα για την εποχή του WebEx, να σου πω έτσι ένα αστείο περιστατικό. Στην πρώτη γυμνασίου, ένας μαθητής μου λοιπόν, λέει, κυρία, έχω, λέει, να σας δείξω, είχε κάτι χαμστεράκια, κάτι παπαγάλους, και μας είχε τώρα, μας έδινε το χάμστερ, τον παπαγάλο, και σε μένα και σε άλλους καθηγητές. Το κουνέλι, και την άλλη μέρα ζηλέψανε κάτι τσούπρες από την τότε Δευτέρα γυμνασίου, κύριε να σας δείξω το γάτο μου, κύριε να σας δείξω το σκύλο μου. Γενικώς ήταν όλα τα ζωολογικά. Τους λέω και εγώ, όλο το ζωολογικό κήπο. Και μάλιστα τους λέω, ζηλέψατε, λέω, τα πρωτάκια. Τσιμουδιά, είναι τις ποινίδες. Ναι. Τσιμουδιά. Να σου δείξουν και εκείνες το ζωάκι τους, μωρέ. Ναι, το γατάκι, το σκυλάκι. Μου λέει μια φίλη μου, καλά, λέει, μπήκα, λέει, στο σπίτι μετά τη δουλειά και είδα το γιο μου, λέει, και τους είχε βάλει η δασκάλα και είχαν κρεμάσει. Και καλά είχαν στολιστεί δέντρα χριστουγεννιάτικα και χορεύανε για να τα απασχολήσει. Τι να κάνει τώρα η δασκάλα Δευτέρα Δημοτικού παιδιά και πρώτη. Πες μου τώρα τι να κάνει και η δασκάλα. Δηλαδή σκεφτόμουν και τη δασκάλα. Ήταν κάτι άλλο αγοράκι. Έχω ακούσει διάφορα από γονείς που το κλείναν λέει και μόντους. Ενώ είχε το δάσκαλο και μίλαγε η αδερφή μου. Λέει, καλά η Ιωάννα μου, λέει, ήταν τελείως στον κόσμο της. Η μικρή κάτι πεσοτέκα. Παίζαμε πολλαπλούς ρόλους εκεί στο WebEx. Εντάξει, ήταν λίγο αυτό και για τα παιδιά. Και για τα παιδιά ήταν κάπως. Ναι, για όλους μας. Ήταν μια εμπειρία περίεργη. Αν και λένε ότι αυτό θα μείνει στην ουσία. Δηλαδή, τώρα ήδη πολλά σεμινάρια θα γίνονται έτσι. Εντάξει, αυτό είναι καλό με την έννοια ότι ο άλλος κάθεται. Δεν χρειάζεται να φύγει. Δεν χρειάζεται να φύγει, να τρέχει. Ναι, αυτό συμφωνώ. Σε κάποια πράγματα είναι. Ναι, και εμείς 6 Σεπτεμβρίου μας πέρασαν από επιμόρφωση, συνοδιόρθους και αναπληρωτές, έγινε μέσω WebEx. Ναι, ναι, το ξέρω. Από την οθόνη του υπολογιστή μας. Αλλά όμως η μαθησιακή διαδικασία στο σχολείο είναι για να γίνονται διαζώσεις. Γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο να μάθεις το ρημαλείο, έτσι, τους μαθηματικούς τύπους, ή το πείραμα στη φυσική και τη χημία, είναι και η κοινωνικοποίηση. Ναι. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σε γνώρισα και είμαι χαρούμενη γιατί είσαι και εκπαιδευτικός που τους έχω μια αδυναμία. Αγαπάς τα παιδιά και βλέπω ότι έχεις να δώσεις πολλά.
Εγώ πάντως και στη φωτογραφία και τώρα σε βλέπω πολύ μικρότερη από ό,τι θες να μου παρουσιάσεις εσύ. Έχεις φοβερό χαμογελό, γλυκιά. Είσαι πάρα πολύ γλυκιά. Να κλείσουμε με το αποκάλυψη που είναι πίσω. Θέλεις να μας πεις κάτι που ετοιμάζεις, την παρουσίαση του βιβλίου, θα γίνει κάτι αργότερα, θες να μας... Όσον αφορά το βιβλίο είχα κάνει υπογραφές αντιτύπων στην έκθεση βιβλίου στο Ζάπιο, στις 17 Σεπτεμβρίου. Τώρα από εκεί και έπειτα κάποια στιγμή θα οργανώσω και μια παρουσίαση, Θεού θέλοντος. Βέβαια και... θα το πούμε εμείς από εδώ. Και κορονοϊού επιτρέποντος. Εμείς τώρα, εγώ σαν θεατής, πού μπορώ να σε βρω? Έχεις κάποια ιστοσελίδα, πού μπορώ? Στο Facebook, στο προφίλ μου στο Facebook. Ωραία, Σμαραγδί λοιπόν. Σμαραγδί Μητροπούλου, στο Instagram Σμαραγδίους. Α, ωραία. Και βέβαια σε όλες αυτές τις ιστοσελίδες της... Βέβαια, εντός και εκτός Ελλάδας. Αποκάλυψη. Δίχως φτασίδια, δίχως στολίδια δανεικά, στου ήλιου την πρώτη ανατολή, γυμνώθηκαν οι λέξεις. Ράγισαν οι καθρέφτες από το βάρος της ντροπής. Κάτω από το φως βουβώθηκαν τα πλήθη. Η ποίηση. Το στενό μονοπάτι ανηφορίζει. Πάνω στο βράχο τον περήφανο, ο ίσιος μιας Παναγιάς την αγκαλιάζει. Χιτώνας ιερός και Άγιο Δισκοπότηρο, ο ήχος της καμπάνας και των κυμάτων. Το τραγούδι. Ώρα λύτρωσης. Είναι πολύ ωραία τα ποιηματάκια σου. Ο βράχος του περήφανος φυσικά δεν είναι άλλος φυσικά από την Άνδρο που πάνω του είναι χτισμένο το κλεισάκι της Αγίας Θαλασσινής. Νομίζω ότι την αγάπησες πολύ την Άνδρο. Πάρα πολύ. Ο άντρας ερχότανε, τι... Ερχότανε. Γιατί αυτό ήθελα να σου πω, πώς παλευότανε, πού ήσασταν. Ερχότανε. 5 χρόνια είναι πολλά, δεν είναι λίγα. Όχι μόνο 5 χρόνια, 13 χρόνια χορηγός στο Αιγαίο. Α, ναι. 13 χρόνια δηλαδή ο άνθρωπος αυτός έχει γυναίκα, αλλά γυναίκα δεν έχει. Καπετάνιο. Ναι, καπετάνιο πήρε, δεν πήρε γυναίκα. Καπετάνιο Σμαραγδί. Εκείνος ήταν ιδιορισμένος εδώ. Σχολικός σύμβουλος χρόνια. Α, ωραία. Και ακολουθούσε καθόλου έτσι. Ερχόταν εκείνος κάτω, ερχόμουν και εγώ Αθήνα. Ξεκίνησα βασικά, έχω οργός όλο το Αιγαίο. Ξεκίνησα την Τίνο. Εκεί ήταν η πρώτη τοποθέτηση. Μεγάλη αγάπη και Τίνος. Μετά στη Μήλο. Μετά στην Πάτμο, μια τριετία στην Πατμιάδα, στο νησί της Αποκάλυψης. Ναι, όντως ωραία. Στα μέρη μου, στην Πύλο, δίπλα από τη Μεθόνη. Στο Λουτράκι. Μάλιστα, όταν πήγα στο Λουτράκι, μου κάνανε πλάκα φίλες ομότεχνες ότι από το ιερό νησί πήγες, ας πούμε, να γίνει τζογαδόρος. Ναι, ναι, στο καζίνο. Και μετά, βέβαια, όταν με τράβηξε η Δέλτα Κυκλάδων, και εκεί που είπα όταν πήγα Λουτράκι, ότι άντε, βρε παιδί μου, να πιάσουμε στεριά, μου έδωσε ένα αφήσιμο αέρα. Και βρέθηκα και κλάδες στην Άνθρωπο. Ο σύζυγος ασχολείται, έτσι γράφει εκείνος, το αρέσει. Του αρέσει να διαβάζει και του αρέσει πιο πολύ να ακούει μουσική. Δεν το έχει με το γράψιμο. Περισσότερο έχει γράψει άρθρα παιδαγωγικού περιεχομένου, για την αξιολόγηση, για την πρακτική, για τέτοια πράγματα. Α, σε τέτοια γράφει. Σε τέτοια έχει γράψει. Εσένα σε συμβουλεύει, σε νουθετεί, δηλαδή είναι ο κριτής, ο πρώτος αναγνώστης που θα σε κρίνει. Είναι ο πρώτος αναγνώστης και θα μου πει βέβαια και την άποψή του. Τον ακούσει. Για κάποια πράγματα, δεν την ακούω. Έτσι πρέπει. Mm-hmm. Ωραίο αυτό. Είναι ωραίο να έχεις και κάποιον να σου δίνει μια ναι, όθηση ναι, και ναι, να ναι, σε ναι. στηρίζει στο έργο σου. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Και είναι καλό που είστε και στον ίδιο κύκλο και καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι καλό. Ακριβώς. Εγώ χάρηκα πολύ πολύ που ήσουν εδώ και παρουσιάσαμε τη δουλειά σου. Και εγώ το ίδιο. Νομίζω ότι δεν θα χαθούμε αφού είσαι εδώ τώρα. Όχι βέβαια. Νομίζω ότι μετά τις γιορτές, το 22, κάτι θα κάνουμε. Θέλω πάρα πολύ να συζητήσουμε με εκπαιδευτικούς. Θέλω να μαζέψω 2-3 εκπαιδευτικούς και να πούμε 5 πράγματα έτσι. Ναι. Για αυτή τη νεολαία που νομίζω ότι λίγο την αδικούμε εμείς. Αυτό σκεφτόμουν τώρα μόλις κι εγώ. Αλλά είναι... αυτό νομίζω γίνεται όλες τις εποχές. Δηλαδή και εμείς όταν ήμασταν νέοι, μας λέγανε, από τους παλιότερους ναι. πω αυτή η νεολαία έχει ξεφύγει. Μέχρι... πριν από κάποιο διάστημα ξεφύλιζαν από τα παλιά μου βιβλία Αγγλικών στο πατρικό μου σπίτι ένα καλοκαίρι και είχα βρει ένα κείμενο που έλεγε ότι οι σημερινοί νέοι έχουν χαλάσει, κάνουν αυτό, κάνουν εκείνο, κάνουν το άλλο. Και είναι κείμενο... τα ίδια ακριβώς που και είναι το τώρα. Και το κείμενο ήταν το 1000 μετά Χριστόν, ήταν του Μεσαίωνα. Όπως επίσης όταν στο γυμνάσιο, όταν δίδασκα για τον αραβικό πολιτισμό,
Ήταν μια εποχή, εκείνη την εποχή, ας πούμε, η αραβική λογοτεχνία ήταν της μόδας, ήταν, ας πούμε, το best seller της εποχής. Και είχα διαβάσει το κείμενο ενός επισκόπου που έλεγε ότι οι νέοι τους είχε απορροφήσει πολύ η αραβική λογοτεχνία και δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή. Και πάει, χάλασε ο κόσμος. Δηλαδή αυτό είναι το χάσμα του γενικού. Κοίταξε να δεις, όπως τώρα σου λέει, άκουσε με τώρα, όπως βλέπουμε και τώρα που σου λέει ότι οι νέοι κάναν το εμβόλιο και θα αλλάξει το DNA τους, θα αλλάξει τη σκέψη τους, θα αλλάξει αυτά. Γιατί είδα τα παιδιά, εν τω μεταξύ, ήταν πολύ πιο άνετα η νεολαία στο να πάει να κάνει το εμβόλιο. Πιο ελεύθερα πνεύματα, πιο. Ναι. Τέλος πάντων, θα κάνουμε μια συζήτηση τέτοια. Πρέπει να την κάνουμε έτσι για τα παιδιά και γενικά για την εκπαίδευση, γιατί νομίζω υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα στην ιδιωτικοποίηση, υπάρχει. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πολλά θέματα. Κλείνουν τμήματα, έμαθα. Γίνονται πράγματα. Η κυρία Κεραμέου δεν θέλει να υπάρχει εν τέλει διαβίου μάθηση. Εμένα δηλαδή αυτό που κάνω τώρα, εγώ και πήγα νυχτερινό για να πάρω ειδικότητα βοηθού νεσηλεύτριας, δεν το επιτρέπει αυτό. Θα πρέπει να πηγαίνω σε ιδιωτικό και όχι σε δημόσιο. Στα ΙΕΚ. Θέλει να τα κόψει αυτά. Άρα δεν θα έχουν δικαίωμα όλοι στην εκπαίδευση, έτσι. Πάνε δηλαδή κάποια πράγματα να κοπούνε. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για αυτά και να κάνουμε μια εκπομπή. Στο μέλλον. Στο μέλλον, δεν τα δηλώ τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Θες να πεις κάτι για τα πείματά σου, θες να μας πεις κάτι άλλο που εγώ μπορεί να μην το έχω ρωτήσει? Απλά να ευχαριστήσω έτσι για την ωραία παρέα. Συν καιρό θα φέρω και άλλα πράγματα στο φως. Έτσι, μπράβο. Εγώ πιστεύω ότι μετά τις γιορτές, δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα, να πούμε Ιανουάριο, Φεβρουάριο, ότι θα ξανασυναντηθούμε εδώ πέρα να μας πεις δικά σου πράγματα. Δεν μπορεί να έχω και κάτι καινούριο στα χέρια μου. Μπράβο. Ίσως είναι να παρουσιάσω. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο. Αλέξης, πού το βρίσκουμε το βιβλίο, παντού σε όλα τα βιβλιοπωλεία? Το βιβλιοπωλείο αυτό υπάρχει στον Ιαννό, υπάρχει στην Πολιτεία. Ωραία. Παραγγελία του βιβλιοπωλείου της γειτονιάς σας, και με ένα τηλεφώνημα ή και από το site των εκδόσεων 24 γράμματα. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι τα 24 γράμματα έχουν πολύ καλά παιδιά, έχει εκδώσει σε πολύ καλά παιδιά βιβλία, δηλαδή το ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Ναι, έχει όντως, έχει πολύ καλά. Έχει κάνει καλές επιλογές. Ακριβώς αυτό. Έτσι να πω τη λέξη, γιατί το παιδί. Έχει πολύ καλά λογοτεχνικά βιβλία, πολύ παιδικά, πολύ καλά βοηθήματα για το σχολείο. Αυτό είδα, γιατί είδα, ας πούμε, ο Παπαϊωάννη που έχει φτιάξει αυτό για τους και μιλάει για την Επίδαυρο, είναι ένα πολύ ωραίο παραμύθι που είναι εργαλείο για ένα δάσκαλο του δημοτικού. Να αρχίσει να περνάει στα παιδιά αρχές, λέξεις και... Όπως επίσης και ένα πολύ ωραίο παραμύθι που κυκλοφορεί της εκδόσης 24 γράμματα είναι της αγαπημένης φίλης και εκπαιδευτικού Μαριάννα της Παπάδη, η φτερουγένεια της κοιλάδας Αστασιάς. Πάρα πολύ ωραίο παραμύθι. Ορίστε. Πρέπει, παιδιά, να διαβάζουμε, γιατί όμως νομίζω ότι είναι διδακτικό. Και έτσι για εμάς τους μεγάλους, όχι μόνο για τα παιδιά. Είναι παραμύθια που και ένας ενήλικας μπορεί να τα διαβάσει και να πάρει πράγματα. Βέβαια. Εγώ έμαθα την άλλη φορά από το παραμύθι του Ζήση. Και γενικώς μαθαίνουμε. Διαβάζοντας ανοίγει το μυαλό μας. Μην διαβάζουμε τα έτοιμα, μην βλέπουμε τις έτοιμες εικόνες. Γιατί σταματάει η φαντασία μας. Μας τα έχουν τώρα όλα έτοιμα. Και η φαντασία σταματάει, δεν λειτουργεί. Γιατί τα έχει έτοιμα. Ακριβώς. Εδώ στο τέλος λέω θα ξεχάσουμε να γράφουμε και με το χέρι λόγω του ότι πληκτρολογούμε στον υπολογιστή. Μπράβο, ναι. Και το λέω και για μένα φυσικά. Δηλαδή και εγώ όταν θέλω να φτιάξω μια εργασία κάτι, αντί να κρατήσω μια σημείωση, ιδίως στο σημειωματάριό μου, μετά θα πάω κατευθείαν στο λάπτοπ. Ναι. Και θυμάμαι ότι αυτό την εποχή που σπούδαζα στην Αγγλία, μου φορά τα παράξενα. Λέω τον καθηγητή μου και έφτιαχνα το άρθρο του στον υπολογιστή απευθείας και εγώ του λέω εγώ πρώτα το γράφω και μετά το πληκτρολογώ. Και μου λέει ότι εσύ μαραγδί πα στο computer center του Πανεπιστημίου. Ενώ εγώ το έχω εδώ στο γραφείο μου. Και μου είπε το εξής προφητικό, ότι όταν έχεις και εσύ δικό σου υπολογιστή στο γραφείο σου, θα μου το θυμηθείς, λέει, και εσύ κατευθείαν στον υπολογιστή θα γράφεις. Ναι. Κάποια στιγμή ευελπιστώ να κάνουμε και μια παρουσίαση των βιβλίων μου στην Αγγλία, με τον κύριο Χριστοδούλου, και πιστεύω,
να μου δοθεί ευκαιρία να το συναντήσω τον παλιό μου καθηγητή. Εγώ μέσω Skype θα πρέπει να γνωρίσω τον κύριο Χριστοδούλου, αν είναι έξω, είναι ο κύριος Χριστοδούλου εδώ. Ναι, είναι στην Αγγλία. Στην Ωραία, Αγγλία, θα πρέπει να του κάνω μια μικρή συνέντευξη από εδώ μέσω Skype. Πραγματικά, είναι, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος, τι να πω με τον κύριο Χριστοδούλου, όλα τα συν. Ναι, τον ευχαριστήσουμε. Εξαιρετικός εκδότης, δίπλα στο συγγραφέα, ένας άνθρωπος εξαιρετικός, δυναμικός, δραστήριος, δημιουργικός, αλλά πάρα απ' όλα άνθρωπος. Ωραία. Μεγάλη ψυχή και μεγάλη καρδιά. Έτσι, αφού βοηθάει τα παιδιά έξω και καλά κάνει. Και μας λέω παιδιά, γιατί είμαστε όλοι παιδιά. Είναι μεγάλη. Και μάλιστα η ελληνική λογοτεχνία, χάρη στον κύριο Χριστοδούλου, έχει ταξιδέψει στα πέρατα της γης. Και είχε εκπλήξει ευχάριστα τον πλανήτη. Άρα ένα χειροκρότημα. Ακριβώς. Και ένα χειροκρότημα και σε σένα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και αυτή την Τετάρτη μαζί μας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας αγαπούμε πολύ. Την επόμενη Τετάρτη, λοιπόν, ραντεβουδάκι.